συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά. Πάω να σε φιλήσω, γυρίζει την άλλη. Με θέλει. Αν είσαι υπερβολικό. Υπερβολικό. Συγγνώμη, Φανή, αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει κάθε φορά που πα ακούν πίσω. Πριν να πάμε στον καφενέ, εγώ θα ρέξω έτσι μια στιγμή που το γραφείο του Κυριάκου να πούμε δυο κουβέντε. Για είναι τα πράγματα. Εν κάνει που σπίτωσε τον Στέφανο με τη φιλενάδα, εδώ και αντίξε τη δουλειά τη καημένη τη αρετή. Πάντω, έχω να σου πω ότι ο αρφό μου είναι τσιμπημένο μαζί σου. Και από σένα εξαρτάται το προ τα που θα οδηγηθούν τα πράγματα. Πετρό, συμβαίνει κάτι. Τούτο είναι το πρόβλημα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή. Πάρε το, κύριε. Καλύτερα ρωτάει η κόρη σου. Δεν μου φαίνεται και πολύ καλά ο Πέτρος. Κάτι να πάθαμε πάλι. Φιληθήκαμε, ρε. Μπράβο, ρε φίλε. Χαίρομαι για σένα, κύριε Βέκα. Έστω και εγώ καλά πέθηκε. Κάτσε να μάθει ο Πετράκης ότι φιληθήκε για να δεις τόσο να σε συμπαθά. Τώρα έτσι κι αλλιώς αντιπαθάμε, ρε. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να βάλει και κανένα σε κάνει μαύρο που το ξύλο, ρε. Ο Πέτρος ήταν μπελαμένος με τη Ρεβέκα. Έτσι εγώ πιστεύω ακόμα και ξεπέρασε τη. Γιατί έφτιαξες ρε την αρετή που τα μέσα, α? Πόθερος τα ποθέ να έρθει τούτη τα μέσα να δουλεύει. Η τούτη έχει και όνομα. Αν θέλεις να διατηρείς τα μαλλιά σου ακόμα, σιώπα. Με απειλείτε. Σε προειδοποιώ. Λοιπόν. Τι να γίνει με τα νέα κριτήρια γραφή στο Φίδο? Αφήσ' τον κύριο Μαπουράθηκε ζωρός τώρα. Κάποιος δεν έτσι μυθήκε καθόλου καλέψε στη νύχτα και ξύμισε πάρα πολλά ανάποδα σήμερα το πρωί. Χάρη, αν δεν σε πειράζει, δουλεύουμε εδώ. Εντάξει, Πέτρο, μου χαλάρωσε. Θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά? Χριστιανά. Άμα σου μιλώ να μ' ακούεις. Άτε, πήγαινε φίλη σου τώρα ερεμήσεις και άτοιμα και πάντα δουλεύσαι με την ησυχία μας. Φεύκω. Αλλά να ξέρεις, ρε Καλαμαρού, ο γιος μου θα μείνει πολύ καιρό μαζί σου. Είναι πολύ πιθανό να έχετε δίκιο. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από τον Στέφανο, αλλά από μένα. Δηλαδή? Δηλαδή, θα φύγει όταν τον διώξω. Αυτός δεν έχει τη δύναμη να με διώξει. Έτσι, α! Έτσι. Είσαι λίγο από μακρύ ή είναι ιδέα μου, ήσουν έτσι έψεις. Πρώτον, θα με γραφείο. Δεύτερον, είναι η σχολή του παπά μου που την χάνει να είναι και ο χορός εργασία σου. Και τρίτον? Και τρίτον, θέλω να ξεχάσουμε ό,τι έγινε χτες το βράδυ. Μα εγώ νόμιζα ότι... Ήταν λάθος. Εν έπρεπε να γίνει. Αχ, αυτοί οι καλοκαιρινοί έρωτες, σε μεθάνε, σε ταξιδεύουν, στο τέλος σε προσγειώνουν ανώμαλα. Εντάξει, δεν πάντα απαραίτητο τούτο. Έχεις δει πολλούς καλοκαιρινούς έρωτες να συνεχίσουν και μετά το φθινόπωρο? Κοίτα, να σου πω ακριβώς αριθμό, δεν ξέρω. Αλλά γνωρίζω πολλές περιπτώσεις που καταλήξασες σε γάμο. Α, μιλάς εκ πείρας. Να σου πω μετά το off-air. Αμέ. Λοιπόν, εγώ έχω να θέσω ένα άλλο ερώτημα και σε σένα και στους ακροατές μας. Ακούμε. Λοιπόν, κατά πόσο ένας καλοκαιρινός έρωτας μπορεί να διαλύσει μια μόνιμη σχέση? Δύσκολο ερώτημα, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις δικές σας εμπειρίες για τους καλοκαιρινούς έρωτες.
Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη καλοκαιρινό τραγούδι. Μανία σήμερα με το καλοκαίρι. Λοιπόν, για όσους ακροατές έχουν έτσι νοσταλγήσει το καλοκαίρι και το περιμένουν να γυρίσει, έχουν μείνει μόνο 222 μέρες. Και 64 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, πες μου σε όλα ναι, όμορφα μάτια μπλε και θα είναι η βραδιά κομπλέ. Μην το σκεφτείς στιγμή. Να περάσω. Φυσικά, έλα μέσα. Έφερα κάτι για τον Μωρό. Ευχαριστούμε, δεν ήταν ανάγκη. Καλά, εντάξει. Μπορεί να εχώρισα με τη θεία σου, αλλά νιώθω σας ακόμα σαν οικογένεια μου. Πολλά χαριτωμένη η κόρη σου. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Κάτσε. Πρέπει να δούμε πώς πάει η ζωή τώρα με τον Μωρό. Κουραστική, αλλά τέλεια. Νιώθω ότι ξαναγεννήθηκα. Με το μωρό είδα πολλά πράγματα διαφορετικά. Νιώθω πλήρης, ευτυχισμένη. Τώρα έχω λόγο για να ζω. Φαντάζομαι το ίδιο ενθουσιασμένος είναι και ο Πέτρος. Χαζομπαμπάς με τα ούλα του, α. Ναι, ναι. Σκέτος χαζομπαμπάς. Ο παππούς ο Κυριάκος πώς θα πάει με την αγωνίσσα του. Α, είναι ερωτευμένος μαζί της. Έτσι, με το μωρό να σας φέρει όλους πιο κοντά. Μένει τόσο σίγουρος. Τι σημαίνει αυτό. Τίποτα, δεν μου δίνει σημασία. Θέλεις κάτι να πιείς. Για ένα φραπέ θα λαλουνόει. Έρχεται. Είπα σου, δεν είμαι έτοιμη να προχωρήσω. Καταλαβαίνει. Χάρη μου, σε παρακαλώ, μην το παίρνεις προσωπικά. Απλά είμαι σε μια πολλά περίεργη φάση. Τους τελευταίους μήνες σε συνέβησαν τόσα πολλά και... Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες. Αλλά σε παρακαλώ, προσπάθα να με καταλάβεις. Όχι, καταλαβαίνω. Είσαι ακόμα κολλημένη με τον πρώην σου. Έναν τούτο που νομίζεις. Τότε τι είναι, Ρεβέκα. Έψες ήσουν πολλά διαφορετική. Σήμερα είσαι άλλος άνθρωπος. Χρειάζομαι παραπάνω χρόνο για να ξεπεράσω κάποιες καταστάσεις. Πόσο χρόνο δηλαδή. Εν ξέρω. Απλά μην με πιέσεις. Τούτο φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ωραία, ωραία. Δεν σε πιέσω. Τώρα που με έναν τι θέλεις, Ρεβέκα. Πες μου. Τίποτε. Τίποτε. Τίποτε θέλεις ούτε καν να είμαστε φίλοι. Όχι, φυσικά σου θέλω να είμαστε φίλοι. Να περνούμε τόσες ώρες κάθε μέρα μαζί στη σχολή. Αλλά τούτος είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι, το ότι είμαι καθηγητής σου. Ναι, το ότι είσαι καθηγητής μου. Το ότι δεν θέλω να δω λαβέζια, κουτσομπολιά και σχόλια μες στη σχολή. Έκανα το ίδιο λάθος πέρσι. Δεν θέλω να το ξανακάνω και φέτος. Οπ, μα είσαστε εδώ ακόμα. Φαίνεται πως είναι πολλά σοβαρή κουβέντα σας. Όχι, Πέτρο, τελειώσαμε. Είσαστε γλύωρια. Πέτρο, να λείπουν οι ειρωνίες, α. Νευράκια, νευράκια! Ρε με βλαστά τσάμε που είσαι σπέρνου. Ήρθαν τα αγρία, θιώξουν τα ημέρα, ρε. Ρε κόψα το να μην ξεσπάσω πάνω σου, α. Ξεσπάθουμε να μου να γίνει, ρε. Να μου είναι ρε, κοπελιά. Να μου συμβαίνει, είδαμε. Δεν σε κοφτήρα, Μαρία. Άφησε τους καφέδες και φύγε. Δεν είχε έναν πλάσμα να κάναμε στον τη σχολή. Πες τίποτε ρε Μαρίε. Όχι λαλό. Και τους καφέδες σας πριν να γίνουν σόνοι. Εγώ ελιά σίγουρα συμβαίνει κάτι. Ας πω. Τι σου παίρνει η Κατερίνα στο γραφείο της. Θέλεις πολλά να μάθεις. Ρωτώ που ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον για μένα ή για την κυρία καθηγήτρια. Μια σου μόνη ιδέα, Κατερίνα. Εξακολουθείς να τη λαλείς, Κατερίνα. Εξακολουθείς να μου σπάσεις τα νεύρα μου. Ρε παιδιά, πεινάσαμε εμείς. Πάει να φάμε καμιά πίτσα. Ένα λεπτό, ρε, ερχόμαστε. Δικαιώνεται και ώρα της θέση, έχω μάθημα. Εντάξει, μισό λεπτό να τελειώσουμε. Να χάσουμε το λεωφορείο. Δύο λεπτά, ρε, έστε με να μιλήσουμε. Λοιπόν, η κουβέντα είναι τελειώσει, δάμε. Νομίζεις. Thank you.
Εμπολό ωραία η Εύβοια. Πράγματι, είχες δίκιο να έρθουμε λίγο γρουαζέρα. Εβοήθησε με και ηρένησα λίγο. Εν τέλεια. Αλλά επεθύμισα το μωρό μου. Τώρα να πιάσω τον παπά μου να δω τι κάνει. Εγώ θέλω να πάω πίσω στο πλοίο. Τι έπαθες ρε θεία, τώρα ήρθαμε. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Δεν θα σα πω ότι 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 δεν θα σα πω να δείχνεις παραπάνω σεβασμό σε έναν ιερέα. Ποιος είναι ιερέας? Μάμα, δεν είναι ανάγκη. Αφήσ' με να του τα πω. Ακού να σου πω, ο γιος μου ήταν ιερέας. Ένεσε 4 μήνες που έφυγαν τα ράσα για προσωπικούς λόγους δικούς του. Λοιπόν, μάθετε να συμπεριφέρεστε σωστά σε έναν ιερέα. Μάμα. Μα τι κάνει, περίμενα να σε δω, αμέ. Δεν νομίζω ότι είσαι θυμωμένη μαζί μου μετά από τον τρόπο που σου συμπεριφέρθηκα. Γεια μου, το γεμά να γίνεται νερό, μάνα μου. Να σου φάει. Κουράστηκα να υποκρίνομαι πρόσωπα. Ναι, κανεί ρε τραγουδιά. Πήγαινε μέσα δε να μην κάψουμε τις κούπες. Κανεί ρε. Ένα τσι της όφξης είναι, α. Λάκηκα με το ένα, λάκηκα με το άλλο, λάκηκα με το τσίνο, λάκηκα με το τούτο, ενε βαρθήκες. Τέλειωνε ρε από πόλο, λόησες. Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι για το κακό που μου κάνει. Τι έσπασες ρε πάνε. Ω, καλώς τα δεχτήκαμε. Δεν που είναι σαβή, τόσο πολλά σε ενοχλούμε. Όχι, αστιεύκος η αφράτη μου. Αφράτη όπως λέμε μπαχουλή. Όχι, αφράτη όπως λέμε δροσερή, όπως τον αφρόν της θάλασσας. Α, οκ, okay, καλό. Πόσα στα κυρία Κρυστάλλα, καλώς όρισες. Ήρθα να παραγγείλω 10 κούπες για απόψε. Πιάνετε παραγγελίες, εμείς. Καλό. Ό,τι θέλει ο πελάς. Ο πελάς δεν θέλω να πω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να μου κάνει σπίρο, δάμε. Ήρθα να πιω καφέ, γιατί απαγορεύεται. Εσύ τι κάνεις, δάμε. Εγώ ήρθα να πιάσω κούπες. Κούπες. Α, εμένα δεν μου αρέσκουν οι κούπες. Αρέσκουν μου εμένα. Πώς πίνεις τον καφέ σου, φίλε μου? Κάμε μου ένα με ολίγη, σε παρακαλώ. Κάμε ένα με ολίγη του κυρίου Σπύρου. Υπόπτω το αίσθημα σου, υπόπτω. Πάντα ήθελες να το έχεις διπορτό. Υπόπτω το... Εκανή ρε, για να μάνα σορκέψεις και σου τώρα. Ορίστε το φραπεδάκι σου. Ευχαριστώ. Τώρα που είσαι στην κουζίνα, αν έκαμε να κλάψεις και έσωσα τελείων και σιωπήσα. Πολλά καλά έκαμες. Πολλά ησυχή πάντως. Κλαίει μόνο να μάζει κανέναν πονούιν ή άμα έτσι ξέρεις, πεινά. Καλά, αν που πονούθηκε το μωρό, ξέρω τα πολλά καλά. Με ξένες ότι εθικιό που έχω. Τι να γίνει τώρα με την κόρη σου, εθαριθούρης. Αποφάσισε να μείνει μόνιμα, αλλά δεν είπασαι. Ναι, να μείνει. Αλλά εντάξει, να ρηθώρω όποτε μπορώ. Τώρα εντάξει, να μεγαλώσω ακόμα λίγο και να τη φέρνω να μείνεις και κοντά μου τα καλοκαίρια. Καλά, πώς να φροντίζεις μόνο σου ένα μωρό? Σιγά, ρε, κουτσά στραβά να με καταφέρω. Αν είσαι δουλειά, ποιος να προσεχεί? Το σκέφτηκα ακόμα. Πολλά ψυχοφθόρο φαντάζομαι για ένα γόνιο να μην μπορεί να βλέπει την κόρη του όποτε θέλει, ναι. Αχ, κι που το ψυχοφθόρο. Ποιος καθορίζει τις επισκέψεις του πατέρα, άμα ένα ζευγάρι χωρίς? Κοίτα, εξαρτάται. Μπορεί να το κανονίσει και το ζευγάρι που μόνο του, αν έχουν καλή επικοινωνία. Διαφορετικά, αποφασίζει ο δικαστήριο. Με τη μάμα όμως που μένει συνήθως στο μωρό, ναι. Ναι, συνήθως ναι. Πρέπει να πολλά σοβαροί λόγοι
για να χωρίσουν το μωρό με τη μαμά του. Λόγοι, δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, είμαι εγώ δικηγόρος. Ξέρω κάποιες περιπτώσεις φυσικά. Η μια, ας πούμε, αν είναι αλκοολική, δεν μπορεί να το μεγαλώσει σωστά. Ή αγυρίζει με τον ένα και τον άλλον κάθε νύχτα. Αν είναι αρκωμανής, αν είναι πόρνη. Τέτοιοι λόγοι, καταλάβεις. Okay. Γιατί με ρωτάς όμως? Τίποτε, έφεραν την κουβέντα. Γιατί έβλεπες λίγο πιο θετικά το θέμα με το Χάρη? Θέλω να περάσω τις ίδιες ιστορίες με τις περσίνες πάλι. Ρεβέκα, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Που τα παθήματα μας παίρνουμε μαθήματα. Ναι, και πήρα πολλά καλά το μάθημα, όμως γι' αυτό δεν θέλω να ξαναπεράσω τα ίδια. Φοβούμαι. Δεν θέλω να ξαναερωτευτώ. Ρεβέκα, γίνεται για ένα λάθος να τιμωρήσεις συνέχεια τον εαυτό σου. Ναι, όμως χρειάζομαι χρόνο για να ξεπεράσω κάποιες καταστάσεις. Καλύτερα να μείνω μόνη μου. Δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρώ ανθρώπους που έφταιγαν σε τίποτε. Ο χρόνος όμως μερικές φορές ενεργεί εναντίον μας. Μπορείς να χάσεις κάποια πολλά καλή ευκαιρία εξαιτίας του φόβου σου να κάνεις κάποια σχέση. Και πιστεύεις ότι ο Χάρης είναι μια πολλά καλή ευκαιρία, δηλαδή? Ναι, έτσι νομίζω. Είναι ωραίο παιδί, καθηγητής στη σχολή, αρέσκεις του, είναι ελεύθερος. Στο κάτω-κάτω τι έχεις να χάσεις? Δεν νιώθω έτοιμη. Τι γίνεται ρε παιδιά? Γιατί σταματήσετε να μιλάτε μόλις με είδατε κοπέλες? Ήταν ακατάλληλο το θέμα σας? Όχι, Ιακώβε μου. Απλά συζητούσαμε για κάποια γυναικεία θέματα, γι' αυτό. Α, γυναικεία θέματα. Δηλαδή αγκόμενος. Καλά ρε Ρεβέκα μου, δεν πέρασες αρκετά πέρσι. Εν νομίζεις πως είναι καλύτερα να μείνεις λίγο μόνη σου να ερεμήσεις? Ιάκωβε, θεωρώ τη δουλειά σου. Δεν χρειαστήκαμε τη συμβουλή σου, που να τη χρειαστούμε να σου συζητήσουμε. Όχι, εν καλά που λέει ο Ιάκωβος Ιωάννα. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από τους ερώτες. Υπάρχουν. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Χάρη. Γεια. Εγώ πρέπει να πάω στο βεστιάριο, να σας δω μετά. Γεια σας, κύριε. Τι θα πιούμε? Νατάσα, να σε ρωτήσω κάτι και να μ' απαντήσεις ειλικρινά. Ναι, θεία, πέ μου. Γιατί με έφερες εν του κουραζέρα? Πιστεύεις ότι αν είμαι καλά? Απλώς σκέφτηκα ότι χρειάζεται να ξεφύγεις λίγο και επειδή είχα τα εισιτήρια. Νατάσα, απάντα μου σε αυτό που σε ρώτησε. Θεωρείς ότι είναι πελή? Όχι, θεία. Για το όνομα του Θεού. Η θέση σου εσένα είναι μέσα στην εκκλησιά. Όχι μέσα στις τσιμαρίσια να δουλεύεις. Μάμα, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Δυστυχώς η ζωή μας δεν έρχεται δημοδηγίες χρήσεως. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Αφήστε τις φιλοσοφίες τώρα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τίποτε θα κάνουμε. Θα αφήσουμε τα πράγματα να έρθουν έτσι όπως πάμε μόνα τους. Στεφάνε, ξέρεις, απολογούμε για ό,τι έγινε. Δεν ξέραμε ότι ήσουν η Ιδρέας. Είτε το ξέρετε είτε όχι, έναν τρόπο του να συμπεριφέρεστε σε έναν νέο σας συνάδελφο. Αντί να το βοηθήσετε, γεια μου, πέσετε όλοι πάνω να το φάτε. Έχετε δίκιο, είναι όλοι ανταγωνιστικοί. Κάμουν όλοι μας, κάμουν και σε άλλες δουλειές. Να είστε μονιασμένοι και αγαπημένοι, γεια μου, να βοηθάτε ένας τον άλλο. Γιατί τώρα η ζωή είναι δύσκολη. Έτσι να είστε τώρα, πάλι. Μπράβο. Τες ευχές μου να είσαι. Έλειος το φάι σου. Ξέρετε κάτι, είναι πολλά περίεργο. Ποιο πράγμα?
Που ήμουν μητσά, ήμουν ερωτευμένη με τον Σαββή, αλλά τελικά παντρεύτηκα ο Σπύρο. Μα τι λέει τώρα, κυρία Κρυστάλλα. Είμαι ειλικρινής. Ναι, αλλά εγώ νιώθω άβολα. Άβολα. Όχι, να μην νιώθεις άβολα. Τυχερός να νιώθεις. Γιατί? Γιατί? Γιατί εσύ εγλίτωσες. Ρώτα με και εμένα που την επαντρεύτηκα. Ναι, αλλά έγκαμνης δίχα μου. Αγαπάς με, είναι Σπυριδονά μου. Αγαπώ σε, Φραντζόλα μου. Καλό, εσύ αγαπώ. Εσύ αγαπάς με. Ξέρω ότι έχει μερικούς που παρεξηγούν τα αστεία μου και νομίζουν ότι εσύ σε θέλω. Αλλά εγώ λατρεύκω, ζελουκουμά μου, ζωή μου, σακυρουβά μου εσύ. Μάνα μου ρε, συγκινήσαμε. Γεια σου, Ιωάννα μου. Πώς από εδώ? Έχεις 5 λεπτά. Θέλω να μιλήσουμε. Ακούς. Ήρθα να μάθω ότι έγινε με τη μάμα μου. Γιατί την έφτιαξες που τη δουλειά? Ιωάννα μου, ξέρεις το πολύ καλά ότι η μάμα σου των τελευταίων καιρών δεν ήταν καθόλου καλά. Έκαμε πολλά λάθη στο γραφείο. Ξέρω το, θεία, αλλά ήταν λόγος τους για να τη φτιάξεις. Ξέρεις τους λόγους που περνά κατάθλιψη. Ναι. Ξέρω πολύ καλά τι επέρασα. Και βασανίστηκα πάρα πολλά μέχρι να φτάσω στο σημείο να την απολύσω. Όμως πίστεψε με, δεν είχα άλλη επιλογή. Η συμπεριφορά της επηρέαζε τους πελάτες, έχανα τον ένα μετά τον άλλο. Μα ήταν τόσο τραγική στο γραφείο. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Πότε θα αναρκέψω και εγώ να τελειώσω, που το γεγονός ότι έρχεται δουλειά από ό,τι έθελε. Όχι, πούμε γεγονός είναι το γραφείο κουκλού, έτσι έπαιζε όλη μέρα μαζί του και να ασχολείται με τίποτε άλλο. Α, είσαι δηλαδή που, άμα πιάνει κανένα πελάτη να ρωτήσει τι γίνεται η δουλειά του, μόλις που τον εξετοιμάζει. Αντιλαμβάνομαι τη λύση, αλλά κατάλαβε λίγο τη θέση μας. Οικονομικά δεν τα βγάλουμε πέρα. Κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω. Φιλοξενώ τον παπά σας σπίτι μου. Με την κόμενα του. Ιωάννα, αν φταίω εγώ αν έκαμε ο Στέφανος κόμενα. Εσύ φυτάς στη σχολή και πληρώνεις διδάκτρα. Τη διαχείριση της Κατίνας σας βάζει στον Ιάκωβο. Τι άλλο να κάνω να σας βοηθήσω? Ευχαριστώ για όσα κάνεις, θεία. Δεν θέλω να φανώ αχάριστη, αλλά τα λεφτά που πιάνει ο Ιάκωβος δεν είναι αρκετά για να συντηρήσουν 4 άτομα. Ο μισθός της μαμάς μου ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Δεν μπορώ να ρισκάρω τη δουλειά μου όμως. Η εταιρεία μου μόλις ξεκλείδωσε την πτώχευση. Να τη χάσω εξαιτίας της αρετής. Δώστες ακόμα μια ευκαιρία. Λοιπόν, Ιωάννα μου, έμπορο, μην με πιέσεις. Τότε θέλω να πείσεις τον παπά μου να έρθει να της μιλήσει. Να της δω και κάποιες εξηγήσεις. Τούτο μπορεί να τη βοηθήσει. Δεν νομίζω. Η αρετή πρέπει να πάει να δει ένα γιατρό. Πρέπει να την πείσετε εσείς να πάει να δει ένα ψυχίατρο. Έχω έναν πολύ καλό φίλο ψυχίατρο. Όποτε θέλεις, πέμουν να σου κόψω το τηλέφωνο. Κυριάκο, αυτά δεν ξέρω πού να τα βάλω. Άι στα Βερόνικα μου, να έρθω σε 5 λεπτά να τα δούμε μαζί. Τελικά, Βερόνικα, κάμε κατάληψη παντού. Στο γραφείο του θείου μου, στο σπίτι του, στη ζωή του παπά μου. Δεν φταίω εγώ για την κατάτια τη μητέρα σου. Α, ξαναπιάσει τη μαμά μου στο στόμα σου, ενώ έχουμε ένα σχήμα ξεμπερδέματα, μισήθηκε. Βλέπω το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Σταματήστε. Βερόνικα, πήγαινε στο γραφείο και να έρθω σε 5 λεπτά, είπα σου. Έχει χάρη που σέβομαι το χώρο εργασία μου. Βερόνικα, σε παρακαλώ. Κάσου πολύ θράσος του την κοπέλα. Ιωάννα, άιστο πως θα είναι. Και εσύ, θείε, δεν πρέπει να τους φιλοξενήσεις σπίτι σου. Ούτε να δω και στη θέση της μάμας μου σε τούτη. Γιατί αναστατώθηκες όταν ήρθε ο Χάρης? Γιατί να αναστατώθω? Τι λες ρε, Ιακώβε. Ρεβέκα, δεν είμαι κανένα μωρό για να με περιπέξεις. Και με ξεχνάς ότι μεγαλώσαμε μαζί, άρα ξέρω σε πολλά καλά. Συμβαίνει κάτι με σένα και το Χάρη. Τι να συμβαίνει δηλαδή? Αντιλαμβάνομαι ότι ο Χάρης γουστάρεις. Εγώ να αντιληφθήκα κάτι τέτοιο. Καλά. Θα σε πιέσω να μου πεις. Εξάλλου είναι προσωπικά ζητήματα τούτα. Θέλω όμως να προσέχεις. Δεν είμαι κανένας ξένος, γι' αυτό σου μιλώ έτσι. Μείνε λίγο καιρό μόνη σου. Με έμπλεξες σε ιστορίες. Μετά που γίνει όλα που γίναν, δεν είσαι έτοιμη να προχωρήσεις. Χρειάζεται χρόνος. Ξέρω το, Ιακώβε. Με φάσε, θα αφήσω τον εαυτό μου να κάνει άλλα λάθη. Να ξέρω ότι εγώ να είμαι πάντα δίπλα σου. Να το θυμάσαι του τον, εντάξει? Εντάξει. Μα είσαι στο θέμα ακόμα?
Να φύγουμε, ζω. Εμείς σε 5 λεπτά είχαμε μια συζήτηση. Για ποιο θέμα? Διάφορα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ τέλειωσα από σπίτι. Συνοδεσμό στη Φάνη, να. Φίλα μου το μωρό. Ναι. Φυσικά. Τι είπαμε? Θέλω να είσαι πάντα δυνατή. Να μην αφήνεις τίποτα να σε επηρεάσει. Σωστά. Λοιπόν, έφυγε. Να προσέχεις. Δεν τη χορταίνω τη μικρή τη Ρεβεκούλα. Σήμερα το πρωί είναι χαμογελούσα μου συνέχεια. Είναι μία γλύκα. Ναι, εγώ κλέφω τώρα στις δουλειές μου στο γραφείο για να έρθω πιο νωρίς σπίτι να την προλάβω πριν κοιμηθεί. Στέφανε, να σου ετοιμάσω κάτι να φας. Πρέπει να τρως καλά τώρα στη δουλειά. Όχι, Βερονικά, δεν έχω όρεξη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, σχεδόν διαλυμένος. Με όλα. Περισσότερο ψυχολογικά. Έγινε κάτι στη δουλειά? Είναι δύσκολη η προσαρμογή, Κυριακό. Με ξεχνάς τι δουλειά έκανα πριν. Σίγουρα, είναι πολλά μεγάλη και απότομη η αλλαγή, Στέφανη, από ιερέας στα υλικά οικοδομής, αλλά ένα προσαρμοστείς γρήγορα. Είσαι πολύ ικανός άνθρωπος, να βρεις τους τρόπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολλά πολύ που προσπαθείς να μου δώσεις θάρρος. Είχα και μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη στη δουλειά σήμερα. Μπα, μη μου πεις πως ήρθε η αρετή πάλι και άρχισε τα δικά της, γιατί αυτή τη φορά θα έρθω εγώ για να την κανονίσω. Σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι για την αρετή. Είναι η μάνα των παιδιών μου. Και έχω υποχρέωση να τη συμπαρασταθώ σε αυτήν τη δύσκολη φάση που περνά. Άντε πάλι, μάνα των παιδιών μου και κουραφέξαλα. Μου φαίνεται σας δουλεύει όλους και δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Βερονικά! Σταματάτε. Θα μην ανοίξουμε την κουβέντα της αρετής τώρα και θα πιένουμε μέσα. Ναι, πράγματι, Στέφανε. Να μας πεις, αδέρφη, ποιος σε επισκέφτηκε? Ήρθε η μάνα μας στη δουλειά μου. Έφερε φαΐ και κάτσαμε μαζί και φάμε. Του είναι ωραίο νέο. Πάντα για συμφιλίωση δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά συγκίνησε με πάρα πολλά τον Μπογκαμή, Κυριακό. Δεν το περίμενα. Για στην κυρία Αναστασία. Άρεσκε να το παίζει σκληρή, αλλά κατά βάθος. Θα έρθεις κάπου να φάνε όλοι μαζί? Πολύ πεινώ. Προτιμώ να μείνω εδώ με την κόρη μου. Έλα, δώσ' μου έναν παρόλιον κάτω. Πέτρο, πίνε 100 να φάεις, φεύγεις μαζί ήσυχες. Ρε Φανή, ώσπου είναι να πάει το καταστάσει. Εκατάντησα αιδία, ξέρεις το. Ποια κατάσταση? Πώς μου συμπεριφέρεις έτσι? Πάω να σε αγκαλιάσω, γυρίζεις που είναι άλλη. Πάω να σε φιλήσω, αποφεύγεις. Με μόνο με το μωρό να ασχολείσαι. Μήπως τελικά το μωρό είναι η ασπίδα σου για να αποφεύγεις? Αν δεν με θέλεις πλέον, επειδή επέτυχες στο στόχο σου, πέμε το ξέρω. Ποιο στόχο μου επέτυχα, ρε Πέτρο? Δηλαδή μου μαζί σου μόνο για να κάνω μωρό? Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται τελικά. Όταν να ζηλεύει και από την κόρη σου, δεν το περίμενα. Εσύ με κάνεις να νιώθω τη χώρα ανάμεσά σας. Ούτε να την πιάσω, με αφήνεις. Πέτρο, πιο σιγά, να την ξυπνήσεις. Μερικές φορές είναι τόσο εγωιστής που δεν τον ενδιαφέρει ούτε για το μωρό, ούτε για κανέναν άλλο. Θέλω να γίνω με διάκριτη, αλλά έγινε κάτι μεταξύ σας? Ναι. Από ό,τι φαίνεται, έγιναν πάρα πολλά. Που τελικά, κάνουμε ένα σκέφτομα να έχω σχέση με το σπίτι. Άντε, Ευγενία μου, άντε, αγάπη μου, πόση ώρα να κάνεις μια άσκηση. Εμείνα με δαμέ. Είμαι πολλά δύσκολη, παπά. Φαίνεται μου ότι δεν παρακολουθείς μες στην τάξη. Παρακολουθώ. Ναι, παρακολουθείς, αλλά γιατί δυσκολεύκεσαι? Γιατί θα φάω πρώτα να ξεκουράσω το γιογόλιο. Μόνο τούτη μου έμεινε. Απαναία μου, τι μου θύμισες τώρα. Άκου, μανά, ο ίδιος ο Ανδρέας έτσι έκαμε, θυμάσαι? Αλήθεια σου, ρε Σάβη. Ποτέ το ερευκέβασε, αφού υπάρχει μία απόθερα ζυμώσει 5 μέρες κοσίζει, εννοού του που γράφτηκε. Ούλο και κάτι αθήμα του. Τη μια ήταν να πάει να φάει, την άλλη να πάει τουαλέτα, την άλλη να πάει να φέρει τη σύστρα, το κάνουν και μισή ώρα να έρθει. Στο τέλος, υποκοιμάτουν πας στον καναπέ. Πάντα ήταν αθήμαστο και την άλλη ημέρα τηλεφώνουμε σε δασκάλα του. Τώρα που επήγε για σπουδές, πάει και είναι καμία έτσι, α. Κανεί ρε, σου πω να περιπέξεις. Εσύ είσαι χειρότερος. Ωραία, όπως φέρνεις την παλίτσα, ξαπολάς την τζαμέ και πιάνεις την το άλλον πριν και φεύγεις. Άλλον εγώ. Και τώρα έγινε ο Ανδρέα που μιλούμε. Αχ, μάνα μου, και έτσι είναι νεαροί. Αν δεν τους πιάσουμε τηλέφωνο, δεν και πιάνουν μας ήδη. Γε μου, πιάστε έναν τηλέφωνο να δούμε τι ήταν που κάνει το μωρό μας. Το μωρό μας. Μα ποιο μωρό ρε, γιαγιά, εγώ είσαι 2 χρόνια άνθρωπος.
να φέρουμε και κανένα πιπερό. Άμνε βρε, Σούλη, άντε μου να περιπέξεις. Σταμάτα ρε να περιπέζεις τη γιαγιά σου. Απάντησε. Τώρα να πιάσει γραμμή, μάνα. Σαν να είσαι κλειστό. Ξαναπιάσε, γιέ μου. Παναγιέ μου, είναι τώρα ένα τζικατό τώρα. Τώρα αποκλείεται να τζιμάται. Αν πάει και παθέν τίποτε. Αγία μου, Παναγία μου, ρε γιαγιά σου, λόγισα στο κακό. Μπορεί να μπουκάω από μετρό για να μην πιάνει σήμα. Ξαναδοκιμάζω πιο ύστερα. Άντε, γιέ μου. Ποιος είναι έτσι ώρα. Πιένε, άνοιξε, γιέ μου, να δούμε. Ρε, δεν το πιστεύω. Μα ποιος είναι, ρε. Έλα, δεις. Γιαγιά. Γιώχα μου, καλέ μου, καλωσόρισες μου. Ανά μου, γιέ μου. Καλωσόρισες, γιέ μου. Γεια σου, παπά. Κόρη Μητσά, θυμίζεις με. Πολλά. Θέλω να σας κάνω εκπλήξη. Μπράβο, έκαμες μας τι. Προγευματίσεις μαζί μας. Όχι, Πολίνα. Δεν έχω όρεξη. Και πρώτον τον καφέ μου αμπιώσει στη σχολή. Αντίο σας. Φάνη, έχεις κάτι να μας πεις? Εγώ έχω να πω κάτι. Είστε εσείς να ρωτήσετε κάτι? Ναι, κατά κρύβια έχουμε. Τι είναι τούτη η κατάσταση, Φάνη μου? Πού το πάτε το πράγμα? Προς κατεδάφιση. Τι ρωτάς και εσύ, βρε, Πολίνα? Δεν βλέπεις ότι δεν μιλούνται πλέον? Ρε φίλε, είμαι πολλά νευριασμένος, α. Πολλά νευριασμένος. Ε, μωρέ, κουμπάρε, ποιος δεν σε πειράξε να κανονίσω. Ειδικά εσύ, ρε Μαρία, μπορείς να μου κανονίσεις. Γιατί, ρε κουμπάρε, ποιο το όνομα να πάω του σπάσα μούτρα του. Κρύα νερά μου, μου. Και για τον αρφό σου που μιλούμε. Μα, για τον Πέτρο, ρε. Εντάξει, ρε κουμπάρε. Κατά βάθος είναι πολλά καλό μωρό ο Πέτρος. Ναι, σε κάποιο βάθος. Έρα, ρε μανικό μου, εντάξει, ρε κουμπάρε, είναι ατυχία να πούμε να ερωτευτεί την αρφή της γυναίκας του πρέτου, ακούμε μια ζωή, να πούμε. Απλά πέρασα να σας πω ότι βρήκα δουλειά. Τι δουλειά? Σε ένα μαγαζί με υλικά οικοδομής. Και τι, να τους κάνεις αγιασμό? Πάντως εμένα μου φαίνεσαι αρκετά δυνατός για να κουβαλά τσιμέντα. Όπως και να έχει, θέλω να σας πω ότι από τώρα και στο εξής θα μπορώ να σας ενισχύω οικονομικά. Καλοσύνη σου. Αλλά χρειαζόμαστε την ελεημοσύνη σου. Φύλαξε τα λεφτά σου. Φαντάζομαι η γκόμενα σου, επειδή είναι αρκετά νεαρή, ενώ και αρκετά πολύ έξοδη. Που είδα σε σκιά το αυτοκίνητο. Γι' αυτό μου βγήκαν τι σκούρε φωτογραφίε. Αλλά διακρίνεται η σιλουέτα τη. Φαίνεται ότι είναι η καθηγήτρια μα, ναι. Ναι. Τα παστά τη στα πόθια και τα κεντρικά τα παπούτσια. Και αντί που πίσω, φαίνονται τα νούμερα του αυτοκίνητου του παπά σου. Ενοχλώ. Εγώ ξέρω ότι το μωρό κακοποιείται από την ίδια του τη μάνα. Λοιπόν, αρετή, ηρέμησε. Εξεπέρασε κάθε όριο. Πραγματικά λυπούμε από το λόγο να παραλογίζεσαι! Έτο! Χωρίς την τέλος αντιδρά, α! Δεν θα μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη μάνα του κόσμου και να με βγάλει εμένα μπελί!